Βέβαια, κλασικά είναι το κομμάτι που κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα παίζει την 1η του Μάη. Καλά, έχω βάλει και την Άρτα και τα Γιάννενα. Διότι ξεκίνησα με Άρτα και λέω δεν ανεβαίνεις κι άλλο, ρε Λένη. Ρίξε και στο μαλλί, βάλε και στο φόρεμα. Τόσο μπουμπουκιασμένο φόρεμα δεν έχω ξαναβάλει. Δεν υπάρχει σημείο, ρε παιδιά, σε αυτό το ύφασμα που να μην έχει πάνω ένα λουλουδάκι. Δείτε εδώ, παντού, από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, μπράβο, και άμα βρείτε κανένα λουλούδι ακόμα πείτε μου, γιατί να, εδώ στα αυτιά δεν έχω βάλει κάτι, μπορεί να το βάλω και εκεί. Παράληψη, τεράστια. Είναι η μέρα σου, Βελένη, είναι η μέρα σου. Εσύ τα φοράς... Μένα η μέρα μου είναι κάθε μέρα για ένα λόγο. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ακόμα και όταν δεν είμαι στα καλύτερά μου, η μέρα μου είναι. Λοιπόν, δείτε τη λουλούδια μου έφερε πάλι. Καλά. Τι κρίμα που μας τρώνε οι αποστάσεις με το πολύ ωραίο αυτό ανθοπολείο που λέγεται Le Florist και είναι στη Γλυφάδα. Τον ιδιοκτήτη τον γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε στεφάνια, αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει και πάλι, τι να πω τώρα, πάλι αυτό δηλαδή. Τι στεφάνι είναι αυτό, αριστούργημα. Για δείτε λίγο και αυτό εδώ. Τώρα είναι χαμηλέ. Δεν μου είπε τίποτα. Α, και μου πάει και καπέλο θα μπορούσε να είναι αυτό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μέχρι να εντοπίσω τι ακριβώς θέλω να κάνω με τα λουλούδια μου, καλό μήνα σε όλους. Είναι από τους ωραιότερους μήνες, θα έλεγα, του χρόνου ο Μάης, γιατί πια έχουν πρασινίσει τα πάντα. Έρχεται πρώτα ο Απρίλιος, αρχίζουν και μπουμπουκιάζει η φύση και λες Παναγίτσα μου, έρχεται το κατά καλό καιρό. Μετά σκάει ο Μάιος και γίνονται όλα χρώματα παντού. Αυτά τα χρώματα εσάς δεν σας κάνουν την καρδούλα να χτυπάει. Μόνο δικιά μου χτυπάει έτσι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Όχι, κιαλωνάω. Μέχρι και δικές μας από πέτρα χτυπάνε το Μάιο. Για ρε βούτυρο, κρυφοβούτυρο μιλάς κι εσύ. Απ' έξω ατσάλι, μέσα λούρπακ. Άσε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ.